είδαμε και μια τραγική εικόνα. Είδαμε στρατιώτες με τις σκούπες να σκουπίζουν το χώρο και να το ετοιμάσουν για να υποδεχθούν τους λαθρομετανάστες. Πραγματικά η κοιμωνία είναι τεράστιος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Στα 2 χιλιόμετρα είναι οικισμός, είναι κατοικημένη περιοχή, είναι μέσα στον αστικό χωριστό ουσιαστικά. Η κυβέρνηση παρανομή αυτή τη στιγμή. Ζητήσαμε κάποιες διευκρινήσεις από τους πολιτικούς. Ήταν πολύ αόριστες διευκρινήσεις ό,τι αφορά πολιτικές παραβάσεις, λόγους ασφαλείας και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τηρηθεί. Ταυτόχρονα έχει σταλεί μια επιστολή στον πρωθυπουργό από το Σωματείο με το οποίο διαφωνούν ότι δεν μπορεί να φυλαχθεί αυτό ο χώρο. Οι κάτοικοι είναι πραγματικά εξοργισμένοι. Έχουμε έρθει σε επαφή με τους κατοίκους. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια ενημέρωση εδώ στο Πολιτικό Συμβούλιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κόσμος δεν θα αφήσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι εντελώς παράνομο και είναι υπεύθυνος ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Μουζάλας, γιατί ό,τι και να συμβεί από εδώ και πέρα είναι αυτός ο υπεύθυνος. Εσείς ως Χρυσή Αυγή, δηλαδή, δεν θα επιτρέψετε να έρθουν οι πρόσφυγες εδώ? Εμείς, σύμφωνα με τη λαϊκή εντολή που έχουμε και εκτελούμε πάντα, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η μετεγκατάσταση εδώ. Οι θέσεις Χρυσής Αυγής είναι πάγιες και τις ξέρει ο ελληνικός λαός. Απαιτούμε όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες να επαναπατριστούν στη χώρα τους, γιατί η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους ξένους.